εξολιώνει ο ουρανός. Ό,τι ήτανε δικό μου, μου το σκούριασε ο καιρός. Αυτή η αγάπη περνάει σαν καταιγίδα ξεσπάει. Λάσπη να φύσει και φως. Αυτή η αγάπη λιγάει, τον χρόνο τον σταματάει. Να ανθίσει ο κόσμος αλλιώς. Τι συμβαίνει? Αποφάσισα να φύγω από την Κύπρο. Τι λες τώρα, Ελπίδα, γιατί? Τι? Λυπάμαι, αλλά έχω πάρει την απόφασή μου. Τι τρέχει ρε με σένα και τον Πάρη? Τι εννοείς? Τον είδα που έφυγε από το στούντιο τώρα που ερχόμουν. Δεν ξέρω αν το έμαθες, αλλά η αστυνομία πιστεύει πως ό,τι έγινε, έγινε σκόπιμα. Ότι κάποιος δηλαδή ήθελε να το σκοτώσει. Και δυστυχώς τα κατάφερε. Τι? Και τι σχέση έχει με αυτό ο Ανδρέας? Γιατί τον κάλεσαν για ανάκριση? Η Ελπίδα. Έπαθε κάτι? Αύριο επιστρέφει στην Αθήνα, μόνιμα. Κινδυνεύω, Αλίκη. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορώ να προστατέψω τον εαυτό μου. Αυτό ήταν λοιπόν. Φεύγεις? Ευχαριστώ. Είσαι καλύτερα? Έχω πόνο κεφάλι. Πάρω λίγο να λιποθυμήσεις. Υπερβολές, μια μικρή ζαλάδα ήταν. Τούτα. Αγαπημένα του μπισκότ. Ήθελα να τα φτιάξω. Αντιγόνη, πρέπει να κάνεις υπομονή. Να φωνάξω ένα γιατρό. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, εντάξει με. Να πάρω τον Λευτέρη τηλέφωνο να έρθει στο σπίτι. Όχι. Είσαι σίγουρη? Σταμάτα, σε παρακαλώ, Μύρια. Μόνο πονοκέφαλο έχω, τίποτε άλλο, εντάξει. Συγγνώμη. Τι θα έλεγες να... να λέμε στον Αλέξη να έρθει να μείνει λίγες μέρες μαζί μας? Να αφήσεις το μωρό ησυχό. Συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Έχω ένα σημαντικό ραντεβού και το ξέχασα. Φέη, τι έπαθες παιδί μου, εσύ άλλαξε χρώμα? Όχι, όχι, τίποτα. Απλώς τον έχω στήσει τον άνθρωπο και πρέπει να πάω. Συγγνώμη, Λευτέρη. Θες λιγάκι νερό, παιδί μου? Είμαι εντάξει, Λευτέρη. Ευχαριστώ. Okay, σίγουρα, είσαι εντάξει? Ναι. Στεναχωρέθηκα πολύ για την Αντιγόνη. Δεν έπρεπε να αφήσει τη μικρή να φύγει. Δεν νομίζω ότι θα προσέβεται για κάτι παρουσία της. Άντε το πολύ πολύ να είχαμε λίγο την ψευδέστηση, ας πούμε, ότι ένα κομμάτι του ωραίστη είναι μαζί μας. Σωστά. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά. Καλή μου, μόλις τελειώσει το ραντεβού σου, σε παρακαλώ, έλα που σε θέλω να μου κύψει κάτι ζητήματα μετά τα ξενοδοχεία στη Λάρνακα. Οκ. Okay. Όταν επιστρέψω. Τι κάνεις εδώ, γιατί ήρθες? Περίμενε. Σε παίρνω τηλέφωνο και δεν απαντάς. Ο Αλέξης μου είπε ότι φεύγει σήμερα. Ήρθα να σε αποχαιρετήσω. Έτσι θα έφευγες.
Ούτε ένα αντίο. Αντίο, Παύλο. Μην το κάνεις. Ω, Χριστέ μου, πάλι τα ίδια και τα ίδια. Τι είναι πάλι? Τι είναι? Ένα βαρετό τεύχος είναι πάλι. Πάλι τα ίδια, ρε Μιχαλή. Γιατί, μωρέ, έχω αδικό. Όλα τα ίδια δεν γράφουμε. Συμβαίνει κάτι δηλαδή άλλο. Κάτι να συμβεί, κάτι συνταρακτικό, ρε παιδάκι μου. Να πιάσεις τα χέρια σου ένα θέμα. Να το γουστάρεις έτσι, να το ευχαριστηθείς με την ψυχή σου. Μιχάλη, προσπαθώ να γράψω. Άρε, Βασιλική μου. Βαρέθηκα. Εγώ, παιδάκι μου, είμαι γεννημένος για μεγάλα πράγματα. Πολύ μεγάλα. Δεν με χωράει η Κύπρος, αλλά τι να κάνω, πού να πάω. Γύρω-γύρω θάλασσα. Έτσι είναι, αγάπη μου. Άμα είσαι κολλημένος με τη δουλειά, αρκεύκουν τα προβλήματα. Ας τα να πάσει. Για να μην πιάμε το θέμα του σεξ. Γιατί που ξέρεις τι κάνω. Μπράβο που φαίνεται, αγάπη. Ναι. Θεέ μου, να πού γίνηκε με τον Μπάρι. Τι γίνηκε? Γιατί ατσακώθηκε πάλι? Α, κυκλοφόρησαν τα νέα, βλέπω. Σε ενδιαφέρει πολύ να μάθεις τι έγινε μεταξύ μας, ε? Να σου πω έτσι για αλλαγή, θέλετε να δουλέψουμε λίγο, πας και κλείσουμε κανένα τεύχος? Λέω εγώ τώρα. Είδες το, μόλις έπιαν το μήνυμα, γελάσαν και τα μουστάτια του. Αφού Παναγία μου, περκέμ που κανένα κομμενάκι και δούμε το χαΐ να ησυχάσουμε λίγο. Περίμενε. Μην το κάνεις, σε παρακαλώ. Πρέπει να φύγω. Έχω ανάγκη για πρώτη φορά στη ζωή μου να νιώσω ότι δεν ανήκω σε κανέναν. Μόνο σε μένα. Το χρειάζομαι. Ουσιαστικά δεν έχω μείνει ποτέ μόνη μου. Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να αγαπήσω την ελπίδα. Από τότε που μεγάλωσα στο ορφανοτροφείο, έπρεπε πάντα να υπακούω εντολές. Και να ακολουθώ ευλαβικά τα πρέπει. Και αργότερα στην οικογένεια που με ανέλαβε, τα ίδια. Έπρεπε να είμαι μια κόρη αντάξια της κοινωνικής τους βιτρίνας. Τα δικά μου θέλω δεν είχαν ποτέ σημασία. Και με τον Ορέστη δεν άλλαξε τίποτα. Ήρθα γιατί έπρεπε να έρθω. Έμενα στο σπίτι με τους δικούς του, τα είχα όλα έτοιμα. Κουράστηκα, Παύλο. Θέλω να σταθώ στα πόδια μου. Θέλω να ανακαλύψω τι πραγματικά θα με κάνει ευτυχισμένη. Θέλω να είμαι μια φορά εγώ για μένα. Κατερίνα. Γιατί δεν απαντάς στο κινητό σου? Δεν είδες τις κλήσεις μου? Μου να αρχίσεις να χαρείς. Το τελευταίο πράγμα που έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή είναι η γκρίνια σου. Γιατί μου είπες ψέματα? Γιατί δεν μου είπες τον πραγματικό λόγο που σε φώναξαν στην αστυνομία? Για ανάκριση σε φώναξαν, για το δυστύχημα του Ορέστη, σωστά? Εσύ πώς το μάθες? Έχει σημασία. Κατερινά. Από ό,τι φαίνεται, ο κολλητός σου προσπαθεί με νύχια και με δόντια να σε εξοντώσει. Κάνεις λάθος. Ο κολλητός μου προσπαθεί να με προστατέψει. Και από ό,τι φαίνεται, κινδυνεύουμε όλοι μας. Καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Δίκιο έχεις. Άσε με να φύγω τότε. Δεν χρειάζεται να πας στην Αθήνα για να αγαπήσεις την ελπίδα. Μπορείς και εδώ να το κάνεις. Στο χέρι σου είναι. Ναι. Μπορείς και εδώ να τα αλλάξεις όλα. Μην πας εκεί. Πέρασες πάρα πολύ δύσκολα. Εδώ βρήκες ανθρώπους να σε αγαπάνε, να σε φροντίζουν και εσύ το βάζεις στα πόδια. Γιατί? Νομίζω ότι εκεί θα είσαι καλύτερα. Ναι. Άκουσε με. Όπου κι αν πάμε, κουβαλάμε πάντα και αυτό που είμαστε και αυτό που νιώθουμε. Τι νομίζετε, ξεφύγεις έτσι εύκολα? Είναι εδώ και βάλε τους δικούς σου όρους σε αυτούς που σε θεωρούν δικό τους άνθρωπο. Χωρίς αυτούς. Χωρίς τη βοήθειά τους. Δεν ανήκεις σε αυτούς, ελπίδα.
Στον εαυτό σου ανήκεις. Πολύ καλά το είπες. Μείνε εδώ. Βρες τις ισορροπίες σου και νιώσε πραγματικά ευτυχισμένη. Εσύ, γιατί επιμένεις? Μήπως νομίζεις ότι αν μείνω θα γίνει κάτι μεταξύ μας? Όχι. Όχι. Το καλό σου θέλω, τίποτα άλλο. Πίστεψε με, αν ήξερα ότι είχες έστω και έναν άνθρωπο να σε περιμένει εκεί που πας, δεν θα επέμενα να μείνεις. Η μοναξιά είναι ό,τι χειρότερο. Δεν σου αξίζει η ελπίδα. Αν μείνω, εσύ, θα με αφήσεις να βρω τις ισορροπίες μου και να γίνω ευτυχισμένη όπως είπες? Θα μείνω μακριά σου. Στορκίζομαι, δεν θα σε ξαναενοχλήσω. Θα σε αφήσω να συνεχίσεις τη ζωή σου. Αλλά μείνε. Μείνε, σε παρακαλώ. Μείνε και εγώ θα κάνω τα πάντα για να μην ξαναδείς ποτέ. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δεν πειράζει. Δεν περίμενα πως ήθελες να συναντηθούμε και μάλιστα εδώ. Φαντάζομαι ήξερες ότι το συγκεκριμένο μαχαζί δεν μαζεύει πολύ κόσμο, γι' αυτό το έκανες. Φαίνεται πως με έχεις παρεξηγήσει. Μάλλον σου έχω δώσει λάθος εντύπωση. Όταν λες λάθος εντύπωση. Κοίτα, Παρή. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Αυτό που συνέβη μεταξύ μας. Το έχω μετανιώσει. Δεν φταίς εσύ. Δικό μου είναι το πρόβλημα. Και λυπάμαι που σε έμπλεξα και σένα μέσα σε όλο αυτό. Δεν θέλω να σε χάσω από φίλο. Απλά πάντα είχα την απορία, την περιέργεια. Κάποιες φορές σκέφτηκα ότι ίσως κι εγώ να... Τώρα ξέρω. Με εκμεταλλεύτηκες, ε? Γιατί αυτό έκανες. Ήξερες τι αισθάνομαι για σένα και με εκμεταλλεύτηκες. Γιατί ρε, θα μπορούσα να πας με οποιοδήποτε άλλο. Γιατί με εμένα, υποτίθεται είμαστε φίλοι. Αυτό που έκανες, θα το πληρώσεις πολύ ακριβά. Γεια σου, Αφροδίτη. Κυρία Φέη. Δεν με περίμενες, έτσι? Όχι. Έγινε κάτι? Ήρθε να μου πεις το λόγο που έφυγε η Ελπίδα. Βέβαια, προσπαθώ να τη βρω από το πρωί, αλλά έχει κλειστό το κινητό της. Εσύ όμως δεν γίνεται, μην ξέρεις. Σε κολλητή της. Έφυγε για πού? Πότε? Μην μου πεις ότι τώρα το μαθαίνεις, γιατί δεν πρόκειται να σε πιστέψω. Στορκίζομαι, δεν μου είπε τίποτα. Είχαμε μια παρεξήγηση μετά την κηδεία και δεν απαντούσε τα τηλέφωνα. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Πού πήγε? Επέστρεψε στην Αθήνα. Μόνιμα. Τι? Αυτό όμως δεν πρόκειται να περάσει έτσι. Και εσύ, αφού έκανε το λάθος και σου μίλησε, να προσέχεις. Να μην πεις τίποτα σε κανένα. Αν σε πάρει τηλέφωνο, πες της ότι την ψάχνω. Θα τη βρω και θα τη φέρω πίσω είτε το θέλει είτε όχι.
Συγγνώμη, άκουσα καλά. Είπες κινδυνεύουμε από ποιον και γιατί. Μετά από όσα συνέβησαν ανησυχώ. Γιατί, έχεις κάποιο λόγο? Όχι. Όχι, δεν έχω εχθρούς αν αυτό υπονοείς. Δεν έχω πειράξει κάποιον, ούτε έχω δεχθεί απειλές. Τότε? Υπάρχουν κάποια πράγματα που συνέβησαν τα οποία είναι ανησυχητικά. Ήρθε και με βρήκε ο Λευτέρης. Α, ναι. Τι έγινε, τα ξαναβρήκατε? Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Τι σου είπε ο Λευτέρης? Ξέρετε πολύ καλά ότι το ατύχημα, το δυστύχημα μάλλον, ήταν στημένο. Ο Λευτέρης λέει, πιστεύει δηλαδή, ότι ο πραγματικός στόχος ήταν ο ίδιος. Ίσως κάποιος πολιτικός μας αντίπαλος. Και? Και ήρθα και με βρήκε και μου σύστησε να προσέχουμε. Και εγώ και η οικογένειά μου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Πολιτικός αντίπαλος, ε. Τότε, γιατί τον Ορέστη? Και γιατί όχι το Λευτέρη εσένα κατευθείαν? Έχει δίκιο ο Γιώργος. Αν είναι έτσι όπως μας τα λες, εσάς θα έπρεπε να βγάλει από τη μέση. Και κυρίως τον αξιότιμο κύριο υπουργό. Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο και δεν θες να μας το πεις? Τίποτα δεν συμβαίνει. Λοιπόν, θα βάλω δικούς μου ανθρώπους για την ασφαλεία μας. Εσείς, αν παρατηρήσετε κάτι περίεργο, μου το λέτε. Λίγο υπερβολικό το βρίσκω όλο αυτό. Ούτε δολοφόνο είσαστε. Αχ, δεν υπάρχουν έρωτες, μάνα μου, στις μέρες μας. Κανείς δεν ψάχνει για κάτι μόνιμο. Εντάξει, ας μην είμαστε τζαμπολίτη. Υπάρχουν ανθρώποι που ψάχνουν το άλλο τους μισόν ακόμα και σήμερα. Εγώ λέω να βγούμε κανένα βράδυ. Έχω πάρα πολύ κόσμο να σου γνωρίσω. Ε, άντε, κανόνισε λοιπόν. Εγώ ξέρεις, είμαι ανοιχτός άνθρωπος. Τι γίνεται, γελάμε συνέχεια, το αράζουμε. Έχουμε ένα τεύχος να κλείσουμε, μπορούμε? Δεν ήταν μπουγκόμενα εκείνο το μήνυμα τελικά. Παλέμησε να τη φάμε. Μωρέ, πάντα ήταν ιδιότροπος, αλλά το τελευταίο καιρό έχει παραγίνει το κακό. Βέβαια, εγώ ξέρω τον λόγο. Γιατί, τι ξέρεις? Κανόνισε εσύ να βγούμε και θα στα πω μετά.
Το ήξερα ότι θα με πάρεις μόλις δεις το μήνυμά μου. Ελπίζω να μην το κάνεις επειδή δεν απαντούσα στα τηλεφωνήματα και στα μηνύματά σου. Δεν μπλοφάρεις, έτσι. Θε σοβαρά μιλάς. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Ναι. Πες μου τώρα τι είναι αυτό το στοιχείο που λες πως βρήκες. Όχι από το τηλέφωνο. Ναι, αλλά δεν γίνεται να συναντηθούμε. Δεν μπορώ. Οπότε πες μου τώρα τι είναι αυτό που έμαθες. Δεν μπορείς να βρεθούμε μετά τη δουλειά. Έλα ρε, Ερικά, μη με σκάς. Μην επιμένεις. Καλά, εντάξει. Μόλις φύγω από τη δουλειά θα σε πάρω τηλέφωνο να κανονίσουμε. Ωραία. Έλα. Σου έστειλα κάποιες φωτογραφίες για το διαφημιστικό. Στείλ τες στον πελάτη και ενημέρωσέ με. Θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση. Παυλό. Τι ήταν για σένα εκείνη νύχτα. Έκανες απλώς το κέφι σου. Έδωσες ένα ψεύτικο όνομα και εξαφανίστηκες. Γιατί. Απάντησέ μου. Δεν ένιωσες τίποτα. Ήμουν όντως το σεξ της μιας βραδιάς, όπως είπες στο νοσοκομείο. Αυτό πιστεύεις. Παππού, νομίζω είναι καλά με καλά που φιάμε από το σπίτι. Ένα ανησυχείς. Αν συμβεί οτιδήποτε, θα μας ενημερώσει η κοπέλα. Πάντως ηρέμησα, δάμε. Πανέμορφη πολύ. Καλά έκαμε που επέμενα να έρθει, σωστά. Ναι, καλά έκαμες. Τι άλλο να γίνει, να με οφειλέσει, να με κάνει να μαζέψω δυνάμεις, αν και δεν συμφωνούσα με την όλη κατάσταση. Δεν ήταν η πρώτη φορά που σε χτύπησε ο άλλη της, ε. Παππού, θέλω να το σκέφτεσαι τούτο. Εχωρίσαμε οριστικά. Τέλος. Θέλω να το ξανασυζητήσουμε γιατί προσπαθώ να το ξεχάσω. Έχεις δίκιο. Νομίζω σε 2 εβδομάδες θα είμαι έτοιμη να επιστρέψω στην Κύπρο. Η όλη μου δεν μπορεί να επιστρέψεις, δεν γίνεται. Δυστυχώς πρέπει να μείνεις μαζί μου όσο χρειαστεί. Αλώστινα, κάθισε. Πώς πήγε το ραντεβού σου? Μια χαρά. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα. Φαντάζομαι ότι έχει έρθει στο... Σου έχει έρθει η έγκριση για την πώληση του ξενοδοχείου του Σταυριανού, ναι. Ναι, και το μελετώ. Μόλις ολοκληρώσω θα δώσω τις εγκρίσεις. Δεν θα δώσει καμία έγκριση. Καμία απολύτως. Δεν θέλω να βρεθεί κανείς από την κυβέρνηση και να μου πει ότι έχει ευνοϊκή μεταχείριση ο Αντρέας λόγω οικογενειακών σχέσεων.
Μα Λευτέρη, νομίζω ότι δεν είναι πρώτη φορά που είμαστε ελαστικοί ως Υπουργείο. Και δεν καταλαβαίνω γιατί να σκεφτούν κάτι τέτοιο από την κυβέρνηση. Στο κάτω-κάτω όλα είναι νόμιμα. Δεν υπάρχει κάτι περίεργο. Όχι όλα. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Όχι όλα. Ο έλεγχος, ας πούμε, από τους εργολάβους δεν έχει γίνει. Το βρίσκεις θεμητό ότι να το κουκουλώσουν, ας πούμε. Μισό λεπτό, γιατί κάτι δεν κατάλαβα. Το θέμα είναι καθαρά διαδικαστικό. Δεν είναι καν τόσο σοβαρό. Αλλά για κάποιο λόγο εσύ προσπαθείς να το κάνεις να φαίνεται τεράστιο. Δεν καταλαβαίνω, Λευτέρη, συμβαίνει κάτι. Θέλω να σταματήσει αυτή η πώληση, Φέη. Δεν έχω σκοπό να χαντακωθώ εγώ για να ξελασπώσει ο ατρέας. Εντάξει, εγώ απλώς προσπάθησα να βοηθήσω. Ωραία. Αν θες να γίνουν όλα νομότυπα, τότε... Αυτό ακριβώς θέλω. Εντάξει. Τότε θα σταματήσω την πώληση. Χαίρομαι, το ξεκαθαρίσαμε. Με χρειάζεσαι κάτι άλλο? Όχι. Μύρια, δεν είδες φάντασμα? Ελπίδα μου, δεν έφυγες. Μύρια. Μπράβο. Ποιος είναι? Έλα, έλα να δεις. Ελπίδα. Σε ευχαριστώ που δεν έφυγες. Σε ευχαριστώ. Μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα μου δώσες μεγάλη χαρά. Για σας γύρισα, κυρία Αντιγόνη. Θα ήταν πολύ εγωιστικό να φύγω. Ξέρω πόσο με χρειάζεστε. Αλλά κι εγώ δεν έχω κανέναν άλλον. Εδώ ανήκω. Εγώ θα πάω στην κουζίνα γιατί θα μου καεί το φαγητό. Αυτό... το βρήκα στο δωμάτιό σας. Σου ανήκει. Μπορεί να μην πρόλαβε, αλλά... ήθελε να σε παντρευτεί. Ανδρέα. Τον τελευταίο καιρό νιώθω πως υπάρχει απόσταση μεταξύ μας. Και δεν είμαι καλά. Εσύ τι δημιούργησες την απόσταση? Εγώ? Ναι, εσύ. Ό,τι και να κάνω το βρίσκεις λάθος. Ασχολείσαι συνέχεια με τη δουλειά. Έρχομαι σπίτι και μου μιλάς μόνο για τις επιχειρήσεις. Θυμάσαι πότε ήταν η τελευταία φορά που με ρώτησες πώς είμαι? Τι κάνω? Αν με προβληματίζει κάτι? Έχεις δίκιο. Με συγχωρείς. Απλώς από την αρχή του γάμου μας νιώθω ότι κάτι σε απασχολεί. Αν αρχίσεις πάλι τα ίδια... Κάνω λάθος, Ανδρέα. Νιώθω συνεχώς ότι το μυαλό σου τριγυρνά κάπου αλλού. Σε ξαναρώτησε και δεν μου απάντησες ποτέ. Γι' αυτό και εγώ το έριξα στη δουλειά. Κάποιος έπρεπε να το κάνει κι αυτό. Δηλαδή τι θες να πεις, ότι δεν ασχολούμαι με τη δουλειά? Ας μην κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα. Δεν βγάζεις πουθενά. Αφού το κατάλαβες, σταμάτα να με εκνευρίζεις κάθε τρεις και λίγο. Ανδρέα, περίμενε. Θέλω να μου πεις την αλήθεια για αυτό που είπες προηγουμένως. Κάνατε κάτι με το Λευτέρη? Γι' αυτό σκότωσαν τον Ορέστη? Γι' αυτό είπες ότι κινδυνεύουμε και οι υπόλοιποι? Τι πήγες και έκανες?
Το έμαθα από τον Γιώργο. Μέχρι τώρα πίστευα ότι είσαι δυνατός άνθρωπος. Μη με απογοητεύεις και εσύ, σε παρακαλώ. Ας το ξεχάσουμε. Ήταν ένα λάθος, μια στιγμή αδυναμίας. Ας το ξεχάσουμε. Εσύ πώς είσαι? Προσπαθώ. Ο Αλέξης, η Αντιγόνη. Χάλια όλοι. Σε είδα στην κηδεία, αλλά εξαφανίστηκες. Η ελπίδα με έδιωξε. Η ελπίδα έφυγε. Είναι στην Αθήνα. Κι εγώ μάλλον στη θέση της το ίδιο θα έκανα. Δεν χρειάζεται να με λυπάσαι. Με συγχωρείς. Έχεις δίκιο. Κράτησε το. Σου ανήκει. Από ό,τι φαίνεται εσύ τον αγάπησες περισσότερο από όλους μας. Η ελπίδα. Άκου τι σου λέω. Ο Ρέστης ήταν πολύ τυχερός. Σπάνια μπορεί να σε αγαπήσει έτσι μια γυναίκα. Κι εγώ. Σίγουρα δεν έχεις μετανιώσει. Με ξαναρώτησες και σου απάντησα. Γιατί επιμένεις? Γιατί δεν μου φαίνεσαι χαρούμενη. Χρειάζομαι χρόνο να συνηθίσω την αλλαγή. Κατάλαβα. Τι? Τίποτα. Είμαστε εδώ μαζί. Περίμενα πως και πως αυτή τη στιγμή και... Σ' αγαπάω πολύ. Σε θέλω. Πάω να μαζέψω τα πράγματα μου και μην τολμήσεις να με σταματήσεις. Σε παρακαλώ, ηρέμησε. Τι εννοούσες, παππού? Ήταν να δεχτώ να μείνω δαμή φυλακισμένη μακριά πουλου και πουλα? Είναι δυνατόν? Γιατί μου είπες κάτι πριν να έρθω, για να μην έχω επιλογή? Θα σου εξηγήσω. Δεν θέλω να μου εξηγήσεις. Ήθελα να σε απομακρύνω που τον το κάθαρμα που έμπλεξες. Ήξερα ότι σου συμπεριφερόταν άθλια. Και μου είπες τίποτε? Ήξερα ότι τον αγαπούσες. Δεν ήθελα να κάνω βεβαιασμένες κινήσεις. Περίμενα την κατάλληλη ευκαιρία. Τι βρες τι. Έφερες με δαμέ φυλακισμένη και ούτε καν εζήτησες την άποψή μου.
Πρέπει να προστατέψουμε το μυστικό, αγάπη μου. Συγγνώμη, παππού, είσαι έννοια από μένα. Ότι αν να μιλήσω σε κάποιον, τόση εμπιστοσύνη μου έχεις. Ιωλή μου, φαντάζεσαι τι θα γίνει αν φανερωθεί το μυστικό, α? Κινδυνεύουν άνθρωποι. Σε παρακαλώ, λογικέψου. Θα πάω εγώ. Λοιπόν, η μικρή που είναι? Στο δωμάτιό της παίζει. Ορίστε, τα πλαστά πιστοποιητικά γάμου που μου ζήτησες. Αχ, τα ετοίμασες κιόλας. Ευχαριστώ. Πρόσεχε μόνο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τα πάρει ο Γιώργος. Στην περίπτωση που ανακαλύψει ότι είναι πλαστά θα μπλέξουμε άσχημα. Ναι, μην ανησυχείς καθόλου. Εγώ απλώς θέλω να τα δει, να πιστεί και να φύγει. Ελένη, είσαι σίγουρη για αυτό που πας να κάνεις? Τον αγαπάς ακόμη? Θέλεις όντως να εξαφανιστεί από τη ζωή σου? Πρέπει να μιλήσουμε. Τι έγινε? Ξέρω, είχαμε πει πως ό,τι γίνει μέσα σε εκείνο το 24ωρο δεν θα το συζητήσουμε ποτέ. Και ότι ποτέ κανένας μας δεν θα μάθει τι έκανε ο άλλος. Αλλά δεν γίνεται. Καλά, δεν μπορεί να μάθεις και να μου το πες έτσι σοβαρός. Να μάθω τι? Καλά, κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Αν δεν μου εξηγήσεις, πώς θα καταλάβω? Μα δεν σε πήρα τηλέφωνο εκείνο το βράδυ. Κανείς δεν με πήρε τηλέφωνο το συγκεκριμένο βράδυ. Καλά, κοπέλα μου, πού χάθηκες? Ήρθε φέη και σε έψαχνε. Άρχισε τις ιστερίες της. Είπε ότι έμαθε ότι πήγες στην Αθήνα. Έφτασα μέχρι το αεροδρόμιο. Γιατί? Γιατί αποφάσισα να φύγω. Ή γιατί δεν έφυγα τελικά? Ελπιδά, ήρθε στην Κύπρο για ένα και μοναδικό σκοπό. Ακριβώς. Για να εκδικηθώ για το θάνατό τους. Πέρασαν 2 χρόνια χωρίς αποτέλεσμα. Και η Φέη, ο Ρέστης, ήταν μέρος του σχεδίου, τίποτα περισσότερο. Ή μήπως κάνω λάθος? Πλήρωσε με τη ζωή του ένας αθώος άνθρωπος. Ενώ αυτός που κατέστρεψε τα πάντα γύρω μου... Γι' αυτό δεν έφυγες από την Κύπρο? Ορκίστηκα πως θα τον καταστρέψω. Ο Λευτέρης Διάκος θα πληρώσει. Για όλα. Ο
Ό,τι χρειαστείς, είστε με εδώ. Ευχαριστώ. Ελπίδα. Τι. Αυτός είναι ο μόνος λόγος που δεν έφυγες από την Κύπρο. Για τον Διάκο. Ή μήπως για τον Παύλο. Θέλω να ρωτήσω κάτι πρώτα τον Άλεξ. Τι. Είσαι σίγουρος ότι έφυγε η Ελπίδα από Κύπρο? Ο Γεράσιμος που είναι. Ο Γεράσιμος. Πώς ήρθε πάνω αυτό? Τον παίρνω συνέχεια στο τηλέφωνο του και το έχει κλειστό. Ελπίζω να μην έχει πάθει τίποτα. Υπογραφές, πότε πέφτουν? Μάλλον αύριο. Τι μάλλον αύριο, Αλίκη, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, το καταλαβαίνεις. Κάν το σίγουρο. Αυτό έχει συνέπεια να πάθει ισχυμία το οπτικό νεύρο, με αποτέλεσμα να χάσει ένα μεγάλο ποσοστό από την όρασή της. Λάσπη να φύσει και φως, αυτή η αγάπη λιγάει, το χρόνο πως σταματάει, να ανθίσει ο κόσμος αλλιώς. Το ξέρω πως ο θάνατος του Ορέστη σου έχει στοιχήσει πολύ. Αλλά σε παρακαλώ. Είμαι ερωτευμένος.